Καλημέρα. Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 και έχουμε μία επιστολή από ένα φίλο, ο οποίος είναι νεαρός, είναι 20 ετών και παρακολουθεί το κανάλι μας και ζητάει τη γνώμη μου για κάποια θέματα, αλλά μας δίνει και την ευκαιρία να συζητήσουμε για πράγματα που μπορεί να απασχολούν όλους μας. Αγαπητή κυρία Θέκλα, Συγγράφοντας την παρούσα επιστολή θα ήθελα παράλληλα να σας συγχαίρω για το έργο σας που με βάση πάντα την άρτη ενημέρωση που προσφέρετε μέσω του διαδικτυακού σας καναλιού σε συνδυασμό με τις επιστημονικές σας γνώσεις δίνετε τη δυνατότητα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας να βελτιώνονται και να βοηθούνται. Και τώρα πάμε στο ψητό. Είμαι φοιτητή μόλι 20 χρονών και όμω γράφει σαν μεγαλύτερο. Μήπω σπουδάζει κάτι που έχει σχέση με φιλολογία, έχει σχέση με τη χρήση της γλώσσας Και έχω καταφέρει να ενταχθώ μόλις πριν δύο χρόνια σε μια δύσκολη σχολή που πάντα με ενδιαφέρει. Δηλαδή μπήκε κατευθείαν. Τελείωσε το λύκειο και κατευθείαν πέρασε τη σχολή που ήθελες. Γεμάτος ενθουσιασμό και περηφάνεια τόσο εγώ όσο και η δική μου. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το διάστημα, έχω πιάσει τον εαυτό μου να εκδηλώνει τάσεις αυτοαπομόνωσης. Εννοείς να θέλεις να είσαι μόνο σου, να απομονώνεσαι από μόνο σου. Και γενικότερα μια προσπάθεια αποφυγής των υποχρεώσεων μου. Αισθανόμενος παράλληλα αισθήματα μάτιοδοξίας, κένου και κατωτερότητας. Όταν λες αισθήματα μάτιοδοξίας, μήπως εννοείς, νιώθεις ότι είναι όλα μάτια. ή ήθελες να γράψεις αισθήματα ματιότητας, γιατί μάτιοδοξία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Σημαίνει να θέλω τη μάτια δόξα. πως εννοείς ε, να νιώθεις ότι όλα είναι μάτια, νιώθεις κενό και κατωτερότητα. Πολλές φορές σκέφτηκα για την πιθανότητα, για το αν έχω αναπτύξει κατάθλιψη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε επίπεδα βαριάς κλινικής περίπτωσης της νόσου. Η ψυχική διαταραχή της κατάθλιψης έχει διάφορα επίπεδα, τα οποία θέλουν όλα θεραπεία. Όταν φτάσουμε στο, στη, στη βαριά μορφή κατάθλιψης, δεν, εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο νόσος για την κατάθλιψη, χρησιμοποιώ τον όρο ψυχική διαταραχή. Εκεί είναι ξεκάθαρο ότι κάποιο έχει κατάθλιψη και πλέον θέλει και πάρα πολύ βοήθεια για να ανέβει. Είναι καλύτερα να εντοπίζουμε την κατάθλιψη σε πιο πρώιμα στάδια. Επιπλέον, διαπιστώνω ότι η διάθεση μου να αλλάζει αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια τη ημέρα, δηλαδή από έντονη μιζέρια σε περηφάνεια, από έντονη χαρά σε έντονη λύπη κ.ο.κ. χωρί κάποιον σημαντικό εξωτερικό παράγοντα να με επηρεάζει για να δικαιολογεί αυτέ τι μεταβολέ έχει μια κυκλοθυμία δηλαδή. Αυτό ονομάζεται κυκλοθυμία ω σύμπτωμα στη ψυχολογία. Παρακολουθώντα τι εκπομπέ σα, ανακάλυψα αρκετέ ομοιότητε με την περίπτωση τη αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητα. Avoidance personality disorder. Για αυτή την αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητα έχουμε κάνει εκπομπή μαζί με το ψυχίατρο μας, τον ψυχίατρο μα, τον Δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου. Και αν πάτε στο playlist με τον ψυχίατρο μα, θα βρείτε και αυτή την εκπομπή. Μήπως όλα αυτά οφείλονται σε παθολογικές φοβίες που εκδηλώνονται και βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει όρος παθολογικές φοβίες, υπάρχει όρος φοβία ή φόβος. Φόβος είναι όταν φοβάσαι σε δικαιολογημένο ποσοστό κάτι, φοβία είναι όταν φοβάσαι υπερβολικά για κάτι και ίσως και με ένα συμβολικό τρόπο. Ε, ρωτάς αν έχεις φοβίες. Θα απαντήσω μετά τη γνώμη μου για το αν έχει φοβίε, Όχι, δεν θα απαντήσω. Κάνω διάγνωση αν έχει φοβίε. Θα ήθελα να αναφέρετε εάν γνωρίζετε βέβαια παρόμοιε περιπτώσει ανθρώπων ομοιοπαθούντων, καθώ και το πώ μπορώ, αν όχι, να απαλλαγώ από αυτή την κατάσταση, να την περιορίσω. Γιατί προκαλώ ανησυχία τόσο στον εαυτό μου, όσο και στην ικανότητα, όσο και στην οικογένεια μου που του ταλαιπωρώ. Τέλο, αν μπορείτε, κάντε το ένα vlog, μήπω και βοηθηθούν άλλα παιδιά. Με χτίμησε, σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ εκφράζω λίγο την ανησυχία μου για το ότι γράφει σχεδόν στην καθαρεύουσα. Γράφει σαν μεγαλύτερο από την ηλικία σου. Μήπω έχει και σκοτούρε μέσα στο μυαλό σου, σαν να είσαι μεγαλύτερο από την ηλικία σου. Ένα ερώτημα. Λοιπόν, φίλε, καταρχά δεν μπορώ, το γνωρίζει κι εσύ καλύτερα, εφόσον παρακολουθεί το κανάλι συστηματικά ή έχει δει αρκετά βίντεο ότι δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση από αυτά που μου γράφει στο email. Μπορώ να μιλήσω όμως γενικά. Γενικά θα πω ότι αυτά τα πράγματα που περιγράφεις, τα συμπτώματα που περιγράφεις, οι έντονες εναλλαγές διάθεσης, χωρίς κάποιον εξωτερικό παράγοντα προφανή που να τις επηρεάζει, η κυκλοθυμία. Η κυκλοθυμία μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα το οποίο να, συμπεριλαμβάνεται στα συμπτώματα είτε διαταραχών α, που έχουν σχέση με το τραύμα, με ψυχικό τραύμα, όπως η διαταραχή με τα στρες έχει ως ένα από τα συμπτώματα της την κυκλοθυμικότητα, την κυκλοθυμία, ή όπως και διάφορες διαταραχές του συναισθήματο. Όπω ε, όπως το seasonal affective disorder, για παράδειγμα, η, εποχή η εποχιακή διαταραχή συναισθήματο που έχει να κάνει με την εποχιακή κατάθλιψη, που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι το Σεπτέμβριο, είτε το Φεβρουάριο, είτε τι γιορτέ, έχει μέσα και το σύμπτωμα τη κυκλοθυμία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει για να απαλλαγεί από τα συμπτώματα, γιατί ναι, μπορεί να απαλλαγεί από τα συμπτώματα και μπορεί να θεραπευτεί από αυτή τη συναισθηματική αναστάτωση που σε ταλαιπωρεί πρώτα απ' όλα εσένα. Για την οικογένεια σου, μη σκέφτεσαι ότι ταλαιπωρεί την οικογένεια σου και σου μιλάω ω μαμά αυτή τη στιγμή, που έχω ένα γιο ο οποίο είναι 22 ετών και μία κόρη η οποία είναι 20. Ότι αν τα παιδιά μα έχουν κάποιο πρόβλημα που τους ταλαιπωρεί, δεν νιώθουμε ότι είναι ταλαιπωρία για μα και βάρο να συμπαρασταθούμε στα παιδιά μα. Αντιθέτω, χαιρόμαστε να μπορούμε να του βοηθήσουμε και θέλουμε το καλύτερο για αυτά. Ο ρόλο του γονιού είναι αυτό. Στηρίζω το παιδί μου. Δίνω στο παιδί μου την ευκαιρία να πάρει βοήθεια μέσω εμένα ή μέσω των χρημάτων μου, για παράδειγμα, μπορώ να πληρώσω να πάει σε ένα γιατρό κλπ. Λοιπόν, πρέπει να σε δει οπωσδήποτε ένας ψυχολόγος, ο οποίος να σου κάνει διάγνωση. Κατά προτίμηση, ένας κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος να είναι και εκπαιδευμένο στα διάφορα τεστ προσωπικότητας και στα διαγνωστικά τεστ για τις διάφορες ψυχικές διαταραχές, ώστε να δει, να, να να μάθεις ακριβώς τι σου συμβαίνει. Μπορεί να έχεις μια αγχώδη διαταραχή, μπορεί να έχεις μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, μπορεί να έχεις μια κατάθλιψη ελαφριάς μορφής, οι οποίες αυτές οι καταθλίψεις ελαφριά, ελαφριάς μορφής, η υποθάλπουσα κατάθλιψη όπως μπορεί να την αναφέρω σε διάφορα βίντεο, ή η, η γενικευμενη αγχώδη διατα, διαταραχή, ή ένα γενικευμένο άγχος το οποίο μας ταλαιπωρεί, μπορεί να, έχει, να μην έχει μια σοβαρή κλινική εικόνα. Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε τις καθημερινές μας εργασίες, να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί, αλλά ε, ρίχνουν πάρα πολύ το επίπεδο της ποιότητας ζωής μας. Και αν δεν α, τα προλάβουμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή α, δεν πάμε, στον ψυχολόγο και στον ψυχίατρο. Αν μα πει ο ψυχολόγο να πάμε στον ψυχίατρο, αν δεν πάμε στον ψυχολόγο να γίνει διάγνωση και να κάνουμε θεραπεία και αυτά, για αυτά τα θέματα. Και αν χρειάζεται παράλληλα και θεραπεία με αντικαταθληπτικά που να τη χορηγήσει η ψυχία του, να το κάνουμε και αυτό, τότε μπορεί να εξελιχθούν αυτά τα ελαφριά προ το παρόν συμπτώματα σε πιο έντονα συμπτώματα. Ε, αυτό που λες η τάση για απομόνωση, να θες να, να είσαι μόνος σου, θα μπορούσε και αυτό να είναι κάποιο σύμπτωμα ελαφριά κατάθλιψη. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να γνωρίζω είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να, να πα σε ψυχολόγο να σε εξετάσει, να κάνετε δύο-τρει διαγνωστικέ συνεδρίε πόσο θα χρειαστεί, για να έχει μια διάγνωση να ξέρει αν έχει κάποια ψυχική διαταραχή. Οι ψυχικέ διαταραχέ και οι διαταραχέ συναισθήματο κυρίω, που μπορεί να έχει εσύ, υποθέτω ότι μπορεί να έχει εσύ, είναι όλε άσιμε και θεραπεύσιμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι, σε διάφορε φάσει τη ζωή μα, μπορεί να πάθουμε κάποια αρχώδη διαταραχή, μπορεί να πάθουμε κάποια διαταραχή συναισθήματο, όταν πιεστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι, δεν ήταν εύκολο εγχείρημα να τελειώσει το Λύκειο, να δώσει πανελίνε και να περάσει με την πρώτη. Και δεν είναι εύκολο εγχείρημα να τα καταφέρει να είσαι εντάξει τι υποχρεώσει σου στη σχολή σου. Υπάρχει περίπτωση όλο εκείνο το πολύ κουραστικό διάστημα του Λυκείου, των το μαθημάτων στο Λύκειο και τη προετοιμασία για τι πανελίνε ή τι πανγύπρε εξετάσει, τα πρώτα δύο χρόνια που έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο, να σε έχουν επιβαρύνει ψυχολογικά, να σε έχουν κουράσει και ο οργανισμό σου, ο ψυχοσωματικό οργανισμό, να αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κακό που αντιδράει η ψυχή σου και το σώμα σου, απλώς είναι ένα καμπανάκι που σου λέει κοίταξέ με, κοίταξέ με, κοίταξέ με. Οπότε να πας σε έναν ψυχολόγο, να κάνεις μερικές συναντήσεις, αν υπάρχει θέμα οικονομικό σε όλα τα πανεπιστήμια σχεδόν υπάρχουν δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας, να, να ζητήσεις να πας να δεις τον ψυχολόγο στο πανεπιστήμιο που φυτάς και ε, μπορεί ο ψυχολόγος να σου πει ότι έχεις αρχές κατάθλιψης για παράδειγμα ή ότι έχεις ένα άγχος λίγο περισσότερο από το κανονικό και μπορεί να κάνετε κάποιες συναντήσεις που να σε βοηθήσει να διαχειρίζεσαι αυτά σου τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Όμω μην το αφήσει, Άγγελε, μου σε παρακαλώ, αγάπη μου, μην το αφήσει, γιατί από τη στιγμή που άρχισε να εκδηλώνεται, είναι καλύτερα να κόψουμε το κακό από τη ρίζα του. Να το προλάβουμε νωρί. Γιατί το έχω δει σε πολλέ περιπτώσει να υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα. Κυκλοθυμία, α, αλλαγή στη διάθεση, θυμός μπορεί να γίνεται, να, να νιώθουμε θυμωμένοι ή να θέλουμε να μένουμε μόνοι μας αυτό που εσύ εκφράζεις ως αυτοαπομόνωση ή έχεις χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο. Ε, το, δεν υπάρχει αυτός ο όρος στην ψυχολογία, το λέω όπως τον έχεις χρησιμοποιήσει εσύ, ή να, να έχουμε σκέψεις ματιότητας ότι δεν αξίζει τον κόπο το ένα, δεν αξίζει τον κόπο το άλλο, να έχουμε χάσει το κέφι μας και την όρεξή μας για ζωή, και να έχουν αυτά τα συμπτώματα οι άνθρωποι για μήνε, για χρόνια, να μην πάνε στον ψυχολόγο γιατί σου λέει δεν είναι τίποτα, μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να είμαι λειτουργικός, μπορώ και φέρω εις στι υποχρεώσεις μου, Όμω αυτό το πράγμα σταδιακά να χτίζεται και να φτάσει κάποια στιγμή μου να πάθουν έτσι μια έντονη διαταραχή πανικού, για παράδειγμα. Από εκεί, όταν πάθει διαταραχή πανικού, πα κατευθείαν τρέχοντα στο ψυχίατρο και στο ψυχολόγο. Δεν μπορεί να μην πα, ή να πάθουν μια έντονη κατάθλιψη. Δεν υπάρχει λόγο να αφήνουμε τον εαυτό μα σε συνθήκε ζωή που δεν είναι καλέ, που, που είναι χαμηλό το επίπεδο τη ζωή μα και να αφήνουμε να εξελίσσεται μια διαταραχή συναισθήματος. Καλύτερα να το ελέγξουμε, να κάνουμε διάγνωση και θεραπεία. Και σου λέω, η θεραπεία μπορεί να είναι μόνο με ψυχοθεραπεία ή μπορεί να είναι και συνδυασμό με αντικαταθλιπτική θεραπεία. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί όπως σου είπα δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση. Σου στέλνω την αγάπη μου και σε σένα και σε όλους που βλέπετε αυτό το βίντεο. Και αν εσεί οι ίδιοι ή άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον σα, τα παιδιά σα, άνθρωποι δικοί σα έχουν τέτοια συμπτώματα, Δείξτε σε αυτό το βίντεο γιατί προλαμβάνει πολλά πράγματα, γλιτώνεις πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σου και επειδή έχω υπάρξει και εγώ στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος αμελούσα τέτοια σημάδια, τέτοια σημάδια που είχα εγώ, δεν σου λέω ότι έχεις το ίδιο που είχα εγώ, εγώ για χρόνια πολλά είχα, είχα τέτοια πράγματα, είχα ε, 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 αλλαγές στη διάθεση, είχα πθυμό, είχα βαρεμάρα, είχα τέτοια συμπτώματα στο οποία δεν έδινα σημασία. Και μετά όταν, μετά από χρόνια, μετά από 10 χρόνια πήγα στο ψυχίατρο. Από τα 26 μου είχα ξεκινήσει αυτό και στα 36 πήγα στο ψυχίατρο. Και όταν πήγα στο ψυχίατρο και μου έκανε τη διάγνωση ότι είχα πάθει ήδη διαταραχή πανικού και κατάθλιψη και έκανα τη θεραπεία και πήρα τον εαυτό μου πίσω, συνειδητοποίησα ότι έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου τα οποία θα μπορούσα να τα ζήσω πολύ καλύτερα, με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωή, να είμαι καλύτερη μητέρα και να είμαι και πιο δημιουργική στην εργασία μου. Στο βιβλίο μου, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα παιδιά, γράφω για αυτό το πράγμα. Για το ότι άργησα να πάρω θεραπεία, γιατί εγώ ίδια δεν δεχόμουν, ήμουν αρνητική στο να πάρω θεραπεία. Γι' αυτό είμαι τόσο θετική στο να κάνετε θεραπεία, γι' αυτό είμαι τόσο ενισχύω τόσο πολύ την άποψη της ψυχοδιάγνωσης, της ψυχοθεραπείας και της αντικαταθλιπτικής θεραπείας αν αυτή θεωρηθεί κριθή αναγκαία από το ψυχολόγο, από το ψυχίατρο γιατί έχω πικρή προσωπική πείρα και είναι κρίμα να έχουμε χαμηλό επίπεδο ζωής να μην είναι τόσο καλό το βιωτικό μας επίπεδο από ψυχολογική απόψεως ενώ μπορούμε κάλεστα να το διορθώσουμε την αγάπη μου, καλημέρα